Ήταν η δεύτερη συνεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής για την εβδομάδα αυτή. Τη δεύτερη συνεδρίαση για την εβδομάδα πραγματοποίησε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Ο λόγος ήταν ότι τρέχει μια πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είχαμε λόγο να πάρουμε θέμα. Θα είναι το σημαντικότερο που θα σας το αναλύσω αμέσως. Σημαντικές αποφάσεις για έργα και παρατάσεις ελήφθησαν σε συγκεκριμένη συνεδρίαση σύμφωνα με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Χρήστο Λαμπρόπουλο. Είχαμε τυπικά θέματα, είχαμε θέματα παρατάσεων έργων. Έχουμε ξαναπεί ότι πλέον έχουμε μπει σε μια διαδικασία προσπάθειας να ελαττώνουμε τις παρατάσεις και να ελέγχουμε τα έργα στη διάρκεια εκτέλεσής τους σε συγκεκριμένα ορόσημα για να αποφύγουμε. Η παράταση δεν σημαίνει μόνο καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου, σημαίνει και η οικονομική του επιβάρυνση και γίνεται μια προσπάθεια σε συνεργασία με όλες τις περιφερειακές ενότητες να τις περιορίσουμε. Το σημαντικότερο έργο όμως, το σημαντικότερο θέμα της συνεδρίασης ήταν η υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση ενός εγγύου βελτιωτικού, ενός αρδευτικού έργου στην Νότια Κοινωρία, εδώ στην Αρκαδία. Για τον λόγο αυτό έγινε δεύτερη συνεδρίαση μέσα στην εβδομάδα, γιατί λίγη ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στο τέλος της εβδομάδας. Εγκρίθηκε προφανώς ομόφωνα και προχωράμε, αποδεικνύοντας στην πράξη την προσπάθεια που κάνουμε να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα. Είναι η τρίτη πρόταση που αποφασίσαμε να υποβάλουμε, μία στην Αργολίδα, μία στην Κορινθία και μία στην Αρκαδία, με πλήρες μελέτες από τις οποίες ευελπιστούμε ότι θα έχουμε εγκρίσεις και θα ενισχύσουμε και με τον τρόπο αυτό τους αγρότες της περιφερειάς μας.